Χαίρετε, χαίρετε, καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Temple of Rock λοιπόν σήμερα, 3η 20 του Φεβρουαρίου 2018. Τον φάγαμε και τον Φεβρουάριο, παιδιά, αυτός ήταν. 8 μερούλες μείνανε, 7 βασικά χωρίς σημαίνει. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εντάξει, όλα καλά με χαρταετούς, κούλουμα κτλ. Ωραία, ελπίζω να πετάξει χαρταετό, γιατί κάθε μέρα δεν πετάτε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, περιμένουμε καθαρά Δευτέρα να πετάξουμε έτσι. Αυτό στην Ελλάδα, αυτό είναι, ναι. Ξεκινήσαμε λοιπόν και σήμερα πάρα πολύ δυνατά. Πάρα πολύ ωραία με τον Alice Cooper και το Poison. Δεν ξέρω για εσάς, πάντως όποτε ακούω τη λέξη κούλουμα, μου έρχεται ο λουκουμάς και κάθε καθαρά Δευτέρα θέλω να φάω λουκουμά. Μας ακούτε από το www.eolas.org, από το ραδιόφωνο του ερευνητικού οργανισμού Ελλήνων εδώ πέρα. Επίσης μας ακούτε από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες των διαδικτύων. 23 13 022 040 για τηλέφωνο για απευθείας συνομιλία με εμάς εδώ πέρα, off the air. Radio παπάκι eolas.org τα μήνυματα στα email σας. Και φυσικά δεν ξεχνάτε την ομάδα μας στο Facebook, Temple of Rock TOE Radio. Τι ωραία. Να καλησπέρισω ήδη και τους πρώτους ακροατές, στην αγάπη μου και την κυρία Δέσποινα που ακούει, φλάκια πολλά. Και τα παιδιά εδώ πέρα στα γραφεία, τους συναδέλφους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα Him in Joy and Sorrow και ερχόμαστε για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα στη μουσική. Α, και να δούμε τι παγκόσμια μέρα είναι σήμερα, Ωχ, με πιάσατε τραγουδά. Enjoy and Sorrow λοιπόν από τους His Internal Majesty, ή αλλιώς εν συντομία Him, έτσι όπως τους μάθαμε και έτσι όπως τους ξέρουμε και έτσι όπως θα τους ξεμάθουμε, γιατί σταματάνε και αυτοί, τελειώνουνε έτσι. Μας αφήνουνε. Θα κλαίω. Λοιπόν, σήμερα παιδιά, ακούστε τώρα να δείτε τι παγκόσμια μέρα είναι. Αυτή την παγκόσμια μέρα που είναι σήμερα, την γιορτάζουμε ειδικά στην Ελλάδα. Βλέπω τον κόσμο σήμερα την όλη μέρα στους δρόμους κτλ. Να πανηγυρίζει αυτή τη μέρα. Καθώς στην Ελλάδα γενικά την τιμάμε αυτή την παγκόσμια μέρα. Είναι η παγκόσμια ημέρα, λέει, κοινωνικής δικαιοσύνης. Ναι, καταλάβατε έτσι. Γιατί, όπως ξέρετε, στην Ελλάδα η κοινωνική δικαιοσύνη πάει σύννεφο, ρε παιδί μου, ναι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε τώρα αυτό. Καλησπέρα και στην Ζωή που μπήκε στην παρέα μας και λέει ότι αυτά τα πιο μελλοντικά τραγούδια λέει, μου αρέσουν πιο πολύ. Εντάξει, οι Χιμ τέτοια κουλτουριάρικα βγάζαν, καψουριάρικα τραγούδια. Γι' αυτό το έβαλα έτσι δεύτερο. Για να μπείτε να ακούσετε και μετά να την πατήσετε. Ναι, οκ, εντάξει. Είδαμε λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα είναι και σήμερα. Ειδικά είπαμε στην Ελλάδα τη γιορτάζουμε. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα Billy Idol Dancing With Myself. Γιατί αυτός χορεύει μόνος του ή δεν θέλει παρτενέρ. Ναι. Και ερχόμαστε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα στη μουσικούλα. Έτσι δεν είναι? Δεν θέλουμε να το δούμε και αυτό? Πώς δεν θέλουμε? Άντε. With myself. Αυτός λοιπόν ήταν ο Billy Idol, ο οποίος από τα βαθιά 80's ήρθε να μας κάνει μια έτσι επισκεψούλα και εμείς τον αφήσαμε να είναι εδώ πέρα στην εκπομπή. Τι είμαστε, δεν είμαστε κακοί άνθρωποι? Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα στην αγαπημένη μας μουσικούλα. Θα ξεκινήσουμε από το 1962, όπου ο μάνατζερ των Beatles, Brian Epstein, στέλνει γράμμα, λέει, στο γερμανό διευθυντή ορχήστρας και τραγουδοποιό Bert Kampfert. Comfort, με συγχωρείτε, ζητώντας του, λέει, να αποδεσμεύσει το συγκρότημα από το συμβόλαιο που είχε υπογράψει μαζί του το 1961. Ο Comfort δέχεται υπό τον όρο το διάστημα των 7 εβδομάδων που βρίσκονται στο Αμβούργο να ηχογραφήσουν για τη δισκογραφική εταιρεία Polydor. Στις ηχογραφίες αυτές, τα σκαθάρια έχουν το ρόλο της μπάντας του τραγουδιστή και τραγουδοποιού Tony Sheridan. Παίζουν, λέει, τραγούδια όπως τα When the Saints Go Marching In, And She Sweet κτλ.
Πάμε τώρα ένα χρόνο μετά στο 1963. Ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Ian Brown γεννήθηκε στο Manchester της Αγγλίας. Υπήρξε βασικός τραγουδιστής του alternative rock συγκροτήματος The Stone Roses από την ίδρυσή του το 1983 έως την διάλυσή του το 1996. Επηρεάστηκε από την punk μουσική σκηνή της χώρας του, ακούγοντας συγκροτήματα όπως οι Sex Pistols, The Clash κτλ. Μαζί με τους Stone Roses κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ. Ακολούθησε λίγο επιτυχημένη solo καριέρα και κέρδισε βραβεία όπως το NME Award Best Solo Artist το 2002, NME Award Good Like Genius Award το 2006, Q Award Legend Award το 2007. Συνεχίζουμε στο 1967, ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Kurt Cobain γεννήθηκε στην πόλη Αμπερτίν της Ουάσιγκτον. Άρχισε να μαθαίνει λίγη κιθάρα στα 14 του χρόνια. Στο γυμνάσιο γνώρισε τον Chris Novoselic και δημιούργησαν τους Nirvana το 1987. Το 1990 ενσωματώθηκε και ο drummer Dave Grohl. Γνώρισαν επιτυχία με το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Nevermind το 1991. Ο Cobain θεωρείται ο κυρίως εκφραστής της Generation X και ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς γενιάς του. Οι πωλήσεις των τριών άλμπουμ του συγκροτήματος μέχρι σήμερα ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια λίρα αντίτυπα. Στην σύντομη καριέρα τους κέρδισαν ένα American Music Award, ένα Brit Award, ένα Grammy Award και 5 MTV Video Music Awards. Και περνάμε στο 1984, όπου οι Βρετανοί The Smiths κυκλοφορούν το πρώτο του στούντιο άλμπουμ που φέρει σαν τίτλο το όνομά τους. The Smiths. Πολύ ωραία, μπράβο τους. Ηχογραφήθηκε λέει από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 1983 σε διάφορα στούντιο του Λονδίνου. Ανέβηκε μέχρι την δεύτερη θέση στο Βρετανικό Album Chart. Δημοφιλή τραγούδια, το album Hands in Love, What Difference Does It Make, Suffer Little Children και άλλα. Μάλιστα. Αυτά είχαμε λοιπόν για σήμερα. Και επειδή αναφέραμε τους μοναδικούς Nirvana και τον Kurt Cobain, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ καιρό στην συγκεκριμένη εκπομπή, παρακαλώ. Smells Like Teen Spirit. Ό,τι πει ο Cobain, τον ακούτε, είναι αυτός που τσιρίζει, που κράζει, που φωνάζει. Εντάξει, δεν έκανα τίποτα, ρε φίλε. Άφησα να ακουστεί, δεν είπα τίποτα, δηλαδή, αμάν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι έχουμε να πούμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τον μοναδικό και φανταστικό Tony Iommi, τον Black Sabbath. Ο οποίος αναφέρει: το κενό, λέει, που άφησε ο Ronnie James Dio είναι τεράστιο. Έλα, ρε φίλε, αλήθεια να όμω. Λοιπόν, ο χαρισματικός κιθαρίστας αναπόλυσε τις ικανότητες θρυλικού frontman. Ο Tony Iommi των Black Sabbath μίλησε για τον Ronnie James Dio την εποχή του συγκροτήματος και σχολίασε τα άλμπουμ The Devil You Know και τον Heaven and Hell. Να δούμε λοιπόν τι είπε. Συχνά ο κόσμος με ρωτάει για τα άλμπουμ της Dio εποχής, το The Devil You Know και το Heaven and Hell, που πήγε πολύ καλά, όπως και η περιοδία που κάναμε. Ήταν πολύ στενάχωρο όταν μάθαμε ότι ο Dio ήταν άρρωστος. Θυμάμαι ότι τον πήρα στα γενέθλιά του αφού του μάθαμε ότι αρρώστησε για να το ευχηθώ και μου απάντησε ότι δεν χρειάζεται να ανησυχώ για τα γενέθλιά του από εδώ και πέρα. Χωρίς αυτόν υπάρχει ένα τεράστιο κενό στην μουσική. Είχε ανεπανάληπτη φωνή, δεν χρειαζόταν καν προθέρμανση. Είχε διαφορετικό σύστημα από τους άλλους. Με τον Ρόνι θα μπορούσαμε να ήμασταν έξω για ένα ποτό και να το άφηνε στη μέση για να ανέβει κατευθείαν στη σκηνή χωρίς ζέσταμα και θα τραγουδούσε όπως κάθε φορά σαν σούπερ ήρωας, λέει. Και είμαι σίγουρος ότι το κενό που άφησε είναι τεράστιο. Υπάρχουν καταπληκτικοί τραγουδιστές εκεί έξω, αλλά ο Ronnie James Dio ήταν σίγουρα ένας από τους καλύτερους. Δεν διαφωνώ καθόλου με τα λεγόμενα του Tony Iommi, εξάλλου είναι μοναδικός αυτός ο άνθρωπος, διότι έκανε ουσιαστικά τρεις, αν όχι τέσσερις ξεχωριστές καριέρες, σαν solo καριέρα, σαν Black Sabbath, σαν Rainbow, και σε όλους άφησε εποχή και άφησε το στίγμα του, ειδικά στη metal σκηνή. Καθόλου τυχαίο. Λοιπόν, εφόσον αναφέραμε τους Black Sabbath, τον Dio και το Heaven and Hell, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ, θα πάμε να ακούσουμε το μότιτλο κομμάτι. Παρακαλώ, ακούστε το, για όσους δεν το ξέρουν, είναι μοναδικό. Temple of Rock.
Εδώ είμαστε λοιπόν, πέρασε το πρώτο μισάωρο της εκπομπούλας για σήμερα. Είμαστε συντονισμένοι με το αστροδιοφωνό του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Temple of Rock λοιπόν συνέχεια. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε να πούμε. Ναι, οκ. Λοιπόν, πάμε τώρα στους Disturbed, οι οποίοι επιστρέφουν. Teaser επιβεβαιώνει τη νέα κυκλοφορία. Τον τελευταίο χρόνο οι Disturbed δημιουργούν υψηλές προσδοκίες στους fans τους, καθώς δίνουν συνεχώς στοιχεία στη δημοσιότητα για τον καινούριο τους δίσκο. Τον περασμένο Μάρτιο, μάλιστα, ο frontman David Drainman σε δήλωση του ανέφερε ότι η επόμενη κυκλοφορία της μπάντας θα είναι ένα ακουστικό EP. Επίσης, στις αρχές του μήνα δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία που φανέρωνε ότι το συγκρότημα μπήκε στο στούντιο. Μπήκε, άντε να βγει τώρα. Τώρα οι υποψίες λέει των θαυμαστών τους επιβεβαιώνονται αφού η μπάντα κυκλοφορεί teaser του επερχόμενου δίσκου. Το βίντεο γυρίστηκε στο Las Vegas την πρώτη μέρα των ηχογραφήσεων της μπάντας με τον παραγωγό Kevin Charko και σε αυτό ακούγεται ο David Drainman να σχολιάζει για το EP. Πιστεύω ότι θα είναι διαφορετικό σε σχέση με την τελευταία φορά γιατί θα είμαστε πιο γυμνοί. Τι θέλει να πει ο ποιητής, τι θέλει να πει ο frontman των Disturbed, θα τους βιάζουνε. Πραγματικά. Περίεργο πράγμα, ανυπομονώ να βγει αυτό το πρώτο ρε παιδί μου δείγμα για να δω τι θα πει ότι είναι λίγο πιο γυμνή. Πραγματικά με τρώει περιέργεια, δεν ξέρω ρε παιδί μου. Προς το παρόν, ας ακούσουμε μια τεράστια επιτυχία σε επανεκτέλεση των Disturbed, The Sound of Silence. Disturbed, The Sound of Silence. Όσες φορές και να τα ακούσω, δεν πάβει να με ανατριχιάζει αυτό το τραγούδι. Έτσι, μια προσωπική. Τέτοια ήταν αυτή, πώς το λένε. Εκδήλωση συναισθημάτων. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Θα πάμε στον κύριο James Hetfield των Metallica. Ο οποίος αυτό που λέει ουσιαστικά είναι και λίγο σωστό. Θα το δούμε τώρα. Η μουσική είναι η καλύτερη θεραπεία. Ο θρυλικός frontman μιλάει για τον θυμό που υπάρχει στα τραγούδια των Metallica. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, λοιπόν, ο James Hetfield των Metallica απάντησε στο από πού πηγάζει όλος αυτός ο θυμός στα τραγούδια του συγκροτήματος. Και ακούστε τώρα τι λέει. Πιστεύω ότι ο θυμός αυτός προέρχεται από τους γονείς μου. Ένιωθα ότι δεν ακούγομαι, ότι με κακομεταχειρίζονται. Σίγουρα υπάρχει μέσα μου ο έφηβος εαυτός μου με αρκετά θέματα να τον απασχολούν. Πιστεύω ότι είναι ένας αμυντικός μηχανισμός που έχω αναπτύξει. Ακόμα και όταν με τρομάζουν τα παιδιά μου, νευριάζω. Είναι η πρώτη αντίδρασή μου σε πολλά πράγματα. Δεν ξέρω γιατί μου βγαίνει έτσι. Το να παίζω και να γράφω μουσική είναι η καλύτερη θεραπεία και είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Να ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι σαν και εμένα και έξω. Μου αρέσει να βλέπω το κοινό στις συναυλίες να απελευθερώνει ό,τι αισθήματα έχει εκείνη τη στιγμή εξαιτίας των τραγουδιών μας. Εκείνοι μας βλέπουν ζωντανά στις συναυλίες μας και εγώ τους βλέπω να μεταμορφώνονται και να γίνονται όλη μια οικογένεια. Είναι πανέμορφο αυτό. Παιδιά, έχει δίκιο. Γενικά, ο καθένας μας προσπαθεί να βρει διεξόδους στο να βγάλει τα συναισθήματα που κρύβει μέσα του. Άλλοι είναι τυχεροί, καθώς μπορούν και τα βγάζουν κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή μέσω της τέχνης, της μουσικής, ζωγραφικής κτλ. Άλλοι δυστυχώς τα βγάζουν με τον άσχημο τρόπο, με την βία, την λεκτική βία στην πιο ήπια μορφή, ας το πούμε έτσι. Αλλά ναι, πραγματικά πιστεύω ότι όλοι μας κάπου. Βγάζουμε το θυμό που έχουμε μέσα μας. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις κάποιον μικρό έστω θυμό μέσα σου. Είναι λίγο περίεργο. Λοιπόν, αφού ακούσαμε και τους Disturbed και αφού αναφέραμε τους Metallica, θα πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια από το τελευταίο τους άλμπουμ Hardwired to Self-Destruct, το Now That We're Dead. Υπέροχο, υπέροχο, πολύ δυνατό κομμάτι από τους Metallica, λοιπόν, Now That We're Dead, My Darling, My Dear, όπως λέει. Από το Hardwired to Self-Destruct πριν από περίπου 2 χρόνια, αν δεν απατώμε. Λοιπόν, μετά τους Metallica, λοιπόν, και τον κύριο James Hetfield, θα πάμε στους Slipknot και τον κύριο Corey Taylor. Το 2019, ο καινούργιος δίσκος των Slipknot, μας λέει, σύμφωνα με τον frontman της Metal Bandas. Bandas, ναι. Από ό,τι φαίνεται, το 2019 θα είναι η χρονιά των Slipknot, αφού ο Corey Taylor σε πρόσφατη συνέντευξή του ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει το νέο καινούριο υλικό της μπάντας.
θα είναι σκοτεινό, πολύ σκοτεινό. Ίσως είναι ο πιο αυτοβιογραφικός δίσκος που έχω κάνει. Έπαιξε μεγάλο ρόλο το ότι πέρασα το τελευταίο καιρό και γράφω βάση του πώς είμαι τώρα. Γράφω όπως θα έγραφε ένας μεγάλος άνθρωπος που έχει περάσει πολλά και όχι όπως ένας νέος. Ο Taylor αναφέρθηκε και στα 6 demo των Slipknot, τα οποία θεωρεί πολύ καλά. Το 2019 θα έχουμε τελειώσει την ηχογράφηση του άλμπουμ και θα είμαστε έτοιμοι για περιοδεία. Ένα ακόμα πράγμα λοιπόν το οποίο περιμένουμε να γίνει το 2019 μετά την τελευταία σεζόν του Game of Thrones, ας πούμε, την τελευταία ταινία του Episode 9, το Star Wars. Έχουμε τώρα και τον νέο δίσκο των Slipknot, έτσι να τα βάζουμε στη λίστα για να τα περιμένουμε, να τα αναμένουμε όλα μαζί. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα ένα υπέροχο κομμάτι από το Slipknot, το Snuff, και ερχόμαστε με ανεκδοτάκι, παιδιά. Είναι ένας τύπος και περπατάει στον δρόμο. Ξαφνικά τον σταματάει ένας αλαφιασμένος και το ρωτάει: «Να σας πω, κύριε, τι ώρα είναι?» 8:15. «Πω, μα πότε πήγε 8 η ώρα?» «Πριν 1:15». Λοιπόν, ακούσαμε και το ανέκδοτο. Μετά το ανέκδοτο ήρθαν καπάκια διαφημίσεις. Και καπάκια από τις διαφημίσεις σας έβαλα να ακούσετε τραγούδι για να χαλαρώσετε λίγο. Γιατί το ανέκδοτο ήταν και λίγο, ναι, οκ. Okay. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το τελευταίο μας νέο για σήμερα. Είναι και πάλι τον κύριο Νίλ Γιάνγκ. Και μετά έρχονται τα περίεργα νέα της ημέρας. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, ο Νίλ Γιάνγκ λέει: «Οι δισκογραφικές σκότωσαν την υψηλή ποιότητα του ήχου. Ο γνωστός μουσικός εξαπολύει επίθεση με αφορμή τον τραυματισμό του πόνο». Του πόνο? Ο Νίλ Γιάνγκ μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τον θάνατο του πόνο της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής δικής του έμπνευσης σε σχήμα Tumblrón, ναι, οκ, okay, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015. Οι δισκογραφικές εταιρείες τερμάτισαν το πόνο, το σκότωσαν, λέει, όταν άρχισαν να χρεώνουν 2 και 3 φορές παραπάνω τα κομμάτια υψηλής ποιότητας ήχου σε σχέση με τα MP3. Για ποιο λόγο να πληρώσει κανείς 3 φορές παραπάνω? Ο τραγουδιστής δήλωσε ότι περισσότερο από 1 εκατομμύριο κομμάτια κατέβασαν οι χρήστες του πόνου μέσω της εφαρμογής πριν τερματίσει η λειτουργία του την περασμένη χρονιά. «Πιστεύω ότι όλη η μουσική πρέπει να χρεώνεται το ίδιο. Δεν υπάρχει διαφορά στο να μεταφέρει σε ένα αρχαίο υψηλής ποιότητας από ένα MP3, ειδικά στην εποχή του streaming. Ποιος θέλει να αντιγράφει κάτι ενώ μπορεί να το ακούσει όπου θέλει μέσω streaming? Οι δισκογραφικές σκότωσαν το κομμάτι υψηλής ποιότητας ήχου όταν άρχισαν να το χρεώνουν 3 φορές παραπάνω. Είναι ό,τι πιο χαζό έχω δει στη ζωή μου». Παιδιά, εντάξει, ο άνθρωπος έχει ένα μικρό δίκιο. Καταρχάς να πω ότι αυτή τη συσκευή των πόνο, όπως το λέει τέλος πάντων, δεν την ήξερα. Αλήθεια σας λέω. Όχι, δεν ψεύγομαι. Πάντως, ισχύει αυτό που λέει ο Νίλ Γιάνγκ. Το θέμα είναι ότι όπως ό,τι μορφή και να έχει ένα τραγούδι, WAV, MP3, FLAC κτλ., είναι το ίδιο τραγούδι, μπορείς να το ακούσεις. Εκτός αν είναι βέβαια η μορφή MP3 η χείριστη όλων, που ακούσε ένα... Εντάξει, αυτό είναι τραγικό. Και επίσης, συμφωνώ σε αυτό το ότι τα MP3 και τα λοιπά έχουν καταστρέψει την ποιότητα του ήχου. Είναι ό,τι χειρότερο, παιδιά. Πραγματικά. Και είναι κρίμα γιατί η μουσική, ειδικά αυτή, οι γενιές μας από το 90 και μετά, έχουν συνηθίσει πλέον τα MP3 και έχουν συνηθίσει στα αυτιά μας τη χαλασμένη μουσική. Αυτό δεν είναι καλό, γιατί άμα δείτε όσο πάει ο καιρός, όσο περνάει ο καιρός, οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι κυρίως, ή τουλάχιστον οι άνθρωποι μέσης ηλικίας, ακούνε πολύ βαριά μουσική. Ας πούμε αυτή η κλάβη πολύ βαριά, που είναι κατεστραμμένη μουσική, ρε παιδί μου, δεν ακούς κάτι άλλο σχεδόν πέρα από θόρυβο σε εισαγωγικά, ή ας πούμε το πολύ βαρύ μέταλλο. Και αυτό είναι το ίδιο πράγμα, και αυτό είναι σε πολύ ψηλή θέση αυτή τη στιγμή. Άρα δεν είναι τυχαίο το ότι ακόμα και στη μουσική υπάρχουν και λατρεύουν οι άνθρωποι τα άκρα. Έχουν συνηθίσει στην επιθετική και χαλασμένη μουσική.
και χάνουμε την ουσία στην τελική. Λοιπόν, πολλά είπαμε, είπα και εγώ την άποψή μου και το τι πιστεύω επί του θέματος. Neil Young τώρα έρχεται στον αέρα, Keep Rocking in the Free World. Ναι, μόλις ξεκινήσαν τα περίεργα, παράξενε, τρελά, αποθεωτικά νέα. Εντάξει, ναι, τα αποθεωτικά δεν μ' άρεσε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε στις Ινδίες τώρα, όπου εκεί, ρε παιδιά, έχει έναν ναό 700 ετών, ο οποίος είναι πολύχρωμος. Και όχι απλά πολύχρωμος, πραγματικά, άμα τον δείτε, είναι σαν ζωγραφιά, ρε παιδιά, δεν υπάρχει. Θεωρείται, λέει, από τα δημοφιλέστερα σημεία προσκυνήματος. Τις εντυπώσεις έχει κλέψει ο ναός Σρι, μισό λεπτάκι να το πω αυτό τώρα, Ranganathaswani Temple, που βρίσκεται στην Ινδία λόγω των ζωηρών χρωμάτων του, λέει. Ο ναός βρίσκεται κοντά στον ποταμό Καβέρι και θεωρείται ένα από τα δημοφιλέστερα σημεία προσκυνήματος. Είναι φτιαγμένος από αμόλυθο, σαπουνόχωμα και γρανίτη και είναι 700 ετών. Πάντως, γράψτε τώρα, ναι, γράψτε στο Google, δεν μπορώ να σας πω, γράψτε στο Google το Sri Ranganathaswani Swami Temple. Είναι πάρα πολύ όμορφος, παιδιά, που μπήκα τον είδα χθες και λέω, αυτό θα το πω στην εκπομπή αύριο, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι τόσο ωραίο. Γενικά φημίζονται οι Ινδοί έτσι, για αυτά τα περίεργα, τους περίεργους ναούς τους, έτσι που είναι τεράστιοι και λίγο περίεργοι κτλ. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά αυτοί έχουν ένα ιδιαίτερο, παιδί μου, πράγμα, έτσι, ξεχωρίζουν λίγο. Αμέσως τώρα η Foreigner με το Hot Blooded. Έτσι, θερμοαίματος ο τύπος, θερμοαίματος. Απ' τους Foreigner, λοιπόν, Hot Blooded εδώ πέρα, στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, στην εκπομπούλα Temple of Rock, oh yeah! Ακούτε και το main theme του Benny Hill από πίσω, έτσι για να μπαίνουμε στο κλίμα. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα από τον όμορφο έτσι ναό της Ινδίας στο πιο βρωμερό φαγητό του κόσμου. Μεσημεριάτικα, μερικοί τρώτε κιόλας. Έτσι, επίτηδες, για να σας χαλάσω κι εγώ μια φορά. Γιατί μου στέλνετε συνέχεια φωτογραφίες με φαγητά όταν τρώτε. Πάρτε τώρα, θα δείτε. Λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις παραξενιές μας στο φαγητό και είναι πολύ υποκειμενικό το τι αρέσει στον καθένα. Αυτό είναι λογικό, εντάξει. Ωστόσο, λέει, το σουηδικό φαγητό Surströmming είναι αντικειμενικά, λέει, το πιο βρωμερό φαγητό του κόσμου. Ωραία, μεσημεριάτικο, έχει και μια φωτογραφία, άμα το δείτε. Από τι αποτελείται όμως? Είναι είδος, λέει, ρέγγας, η οποία μένει στα βαρέλια για 1 με 2 μήνες, όπα. Και αυτό, λέει, έχει ως αποτέλεσμα να μυρίζει άσχημα. Ποιος θα το φάει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου? Ο μεζές, λέει, συνοδεύεται κυρίως με βραστή πατάτα. Εντάξει, τώρα, εφόσον συνοδεύεται και με βραστή πατάτα, εντάξει, πιστεύω ότι είναι τέλειο. Εγώ περιμένω πώς και πώς να το δοκιμάσω. Δηλαδή, θα φέρω αυτό το Surströmming, πώς λέγεται, στην Θεσσαλονίκη, για να το δοκιμάσω. Δεν υπάρχει περίπτωση, εντάξει. Ρε παιδιά, ποιος τρώει αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά, πραγματικά? Και βλέπω και ειδικά εκεί πέρα προς Ασίες, ας πούμε, μεριά, κάτι περίεργα πράγματα που πάνε και τρώνε. Ρε παιδί μου, θα κάνω με το μεσημεριάτικα. Πεινάω κιόλας. Λοιπόν, αμέσως τώρα έρχονται οι Guns N' Roses με το Civil War. Καλή απόλαυση. Όπα. Τι κάνει αυτή, κλαίει, τι έγινε, ποιος φωνάζει, τι θέλει, ποιος είναι τέλος πάντων, πού είναι οι Guns N' Roses, δεν θα παίξουν μουσική? Α, να τη, εντάξει, με συγχωρείτε. You just can't reach, so you get what we had here last week, which is the way he wants, well, he gets. I don't like it. Ακούσαμε λοιπόν και τους αγαπημένους Guns N' Roses με το Civil War, εμφύλιος πόλεμος. Τώρα θα πάμε στο μακρινό Μεξικό, φίλες και φίλοι, για να δούμε, λέει, την πιο... μισό λεπτάκι, να δούμε το μεγαλύτερο, λέει,
υποθαλάσσιο σπήλαιο, το οποίο έχει μήκος 347 χιλιόμετρα και βρίσκεται στο Μεξικό. Ναι, αυτό το είπαμε. Ένα σπήλαιο, λέει, μήκους 347 χιλιόμετρων βρίσκεται στο Μεξικό και είναι το μεγαλύτερο που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στον πλανήτη. Οι αρχαιολόγοι μάλιστα πιστεύουν πως αυτή η ανακάλυψη θα ρίξει φως στον αρχαίο πολιτισμό των Μάγιας. Εν τω μεταξύ, από εκεί που το έχω δει το τέτοιο, αυτή η αποκάλυψη που λέει το έχει με όμικρον γιώτα. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο ήθελα να πω τώρα, έτσι που πήγαμε προς Αμερική μεριά, είναι αυτός ο τύπος που βγαίνει και λέει πως έχει έρθει από το 5.000, από το πόσο έχει έρθει από μπροστά. Και μάλιστα λέει, κρατάει και μια φωτογραφία του Los Angeles, αν δεν κάνω λάθος, του Los Angeles νομίζω, η οποία είναι κάτω από το νερό ουσιαστικά. Και λέει ότι οι άνθρωποι πλέον ζουν πάνω από το νερό. Και ό,τι υπήρχε κάτω από το νερό έχει μείνει κάτω, ρε παιδί μου. Και έβλεπες μια φωτογραφία του Las Vegas, ας πούμε, ψιλοκατεστραμμένο κάτω από το νερό. Και πόσα τέτοια από πάνω, να πούμε, έχει νερό, φαίνεται λίγο επιφάνεια. Αλλά δεν φαίνεται που ζουν, ρε παιδί μου. Είναι πραγματικά πολύ περίεργο. Λέει αυτός τώρα όντως αλήθεια, ήρθε με μηχανή του χρόνου ή δεν. Ναι, κάποιος μας παρακολουθεί, παιδιά. Είναι πολύ παράξενο. Αυτός πάντως, εν τω μεταξύ, δεν λέει το όνομά του για προφανέστατο λόγο, μην τον βρουν, ας πούμε, και τον σκοτώσουν όσο είναι, ας πούμε, σκοτώσουν τους προγόνους του, ρε παιδί μου. Άκου τώρα, ναι, άκουσον. Και λέει, αυτό έχει γίνει ένα πείραμα κάπου στο 2012-2013. Του είπαν απλώς καλό ταξίδι και τα λοιπά και τον διώξανε. Και βρέθηκε, ας πούμε, στο Las Vegas, στο Los Angeles, εκεί που έγινε, ας πούμε, το πείραμα με αυτή τη μηχανή του χρόνου και τα λοιπά. Βρέθηκε, ας πούμε, πόσες χιλιάδες χρόνια μετά και ήταν κάτω από το νερό. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Yorn με το I Know There's Something's Going On, μια πολύ ωραία διασκευή, και πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, μπήκαμε και στην τελευταία ευθεία για την σημερινή μας εκπομπούλα. Είπαμε τα νέα μας, είπαμε τι γίνει σας σήμερα, είπαμε τις παγκόσμιες ημέρες μας, είπαμε τα περίεργά μας. Τι μένουν όμως, μένει ένα ανεκδοτάκι, αλλά επειδή είμαι πολύ καλός και βρήκα έτσι ένα μικρό ανεκδοτάκι, θα σας πω δύο μικρά ανεκδοτάκια. Στην συνέχεια, όχι πολύ, να μετά το τραγούδι θα ακούσουμε. Σήμερα και στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων, εδώ στο ραδιόφωνο, έχουμε πολλές εκπομπούλες, εκπομπή αποκάλυψη, εκπομπή έκθεση ιδεών, δεις αναμάρτησης, έχει πάρα πολλά. Να μείνετε συντονισμένοι σήμερα. Στις 4 μετά από τον Temple of Rock έχει και τα ζώδια με τον οικογεννήματα. Οπότε έχει μπόλιο πράγμα εδώ πέρα να ακούσετε μετά από την Καθαρά Δευτέρα. Έτσι, μην φύγετε. Kiss αμέσως τώρα, Dirty Living, και ερχόμαστε με δύο ανεκδοτάκια για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Το κρασί μου κάνει πολύ άσχημο κεφάλι. Ναι, από τη φάτσα σου φαίνεται ότι πρέπει να πίνεις πάρα πολύ. Συγγνώμη, αφεντικό, αλλά έχεις να με πληρώσεις 2 μήνες. Ναι, αγόρι μου, δεκτή η συγγνώμη σου.
Τα ανέκδοτα είναι μια προσφορά του ΕΚΑΒ 166. Όσοι ζήσατε, ανάψτε μια λαμπάδα. Δύο σύντομα ανεκδοτάκια λοιπόν για να κλείσουμε έτσι όμορφα για τη σημερινή μας εκπομπούλα. Κάπου εδώ ο Temple of Rock έφτασε στο τέλος του και για σήμερα. Ραντεβού ξανά την 5η στις 2 η ώρα ακριβώς. Πίσω από το μικρόφωνο ήταν ο Πέτρος Σοφιανίδης, over and out. Μην ξεχνάτε να ροκάρετε τη ζωή σας και την καθημερινότητά σας μόνο όπως εσείς θέλετε και γουστάρετε. Σας αφήνω με ένα εξαιρετικό κομμάτι των Kansas, το Carry On Wayward Son. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά, τα ξαναλέμε σε 2 μέρες. Τσάω! Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more.